Οι λαοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό από την COP26 και τα παζάρια μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων. Με τα κροκοδίλια δάκρυα για το κλίμα, επιχειρούν να κρύψουν τον επιχειρηματικό πόλεμο παλιότερων και νέων τεχνολογιών και βιομηχανικών προδιαγραφών που βρίσκεται σε εξέλιξη και να προωθήσουν τις θέσεις τους στο σφοδρό ανταγωνισμό για το ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από τις πράσινες business. Μια μεγάλη κερδοφόρα αγορά. Η κάθε πλευρά επιδιώκει η ενεργειακή μετάβαση να γίνει με τα χρονοδιαγράμματα και τους όρους που τη συμφέρουν. Κοινός παρονομαστής τους είναι οι πράσινοι νέοι φόροι για εκπομπές άνθρακα στην ηλεκτρενέργεια που καταλήγουν αυτούς στα τιμολόγια ως το ακριβότερο εισαγόμενο φυσικό αέριο και την πανάκριβη και ασταθή μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δήθεν αντισταθμιστικά μέτρα πενταροδεκάρες σαν αυτά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πάλι θα χρυσοπληρωθούν από το λαό μέσα από το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Νέοι φόροι προστίθεται ακόμα είτε με το μαστίγιο της υπερφορολόγησης των παλιών καυσίμων είτε με το καρότο της επιδότησης για την αγορά, για παράδειγμα, απλησίας των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Αυτή η ευρωνοσιακή στρατηγική της απελευθέρωσης ενέργειας, αντίθετα με τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της, έχει εκτοξεύσει την τιμή του ρεύματος και των άλλων αγαθών. Οι πράσινες προδιαγραφές στην οικοδομή έχουν επίσης απογειώσει τα ενοίκια και την αγορά κατοικίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ πίνουν νερό στο όνομα της λεγόμενης πράσινης μετάβασης προκρίνοντας την μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων. Αυτή είναι που στέλνει μαζικά στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους σε μονάδες εγχώριας ηλεκτρικής και υδροελεκτρικής φτηνής ηλεκτροπαραγωγής, απαξιώνοντας αυτές τις μονάδες μόνο και μόνο επειδή δεν συμφέρουν την εδώ και τώρα κερδοφορία των ομίλων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα πρόστιμα του χρηματιστηρίου ρήπων επιβάλλει και καπέλο στην τιμή του λιγνίτη. Ρωτάμε λοιπόν, γιατί δεν προκρίθηκαν άλλες ενεργειακές επιλογές που αναδεικνύει το ΚΚΕ. Επιλογές ανάλογης μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά με μικρότερες δυνατότητες κερδοφορίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως για παράδειγμα η ενεργειακή αναβάθμιση των λιγνητικών σταθμών, η κατασκευή νέων μεγάλων υδροελεκτρικών έργων, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατατάσσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή επίσης η ενεργειακά πολύ ανώτερη θερμική χρήση του φυσικού αερίου. Καθαρά πράγματα. Και εδώ υπάρχει το κριτήριο του κέρδους των ομίλων, η αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής και ο ανταγωνισμός που είναι το εμπόδιο που πρέπει να φύγει από τη μέση. Διέξοδος για τους λαούς είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, όπου κριτήριο της κοινωνικής παραγωγής θα είναι η διευρυμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι ο δρόμος της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού της παραγωγής, ο δρόμος της εργατικής εξουσίας με φιλολαϊκή διαχείριση του περιβάλλοντος απαλλαγμένη από το καπιταλιστικό κέρδος. Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση στον καπιταλισμό που σαπίζει και καταστρέφει και τις ζωές μας και το περιβάλλον.